Δεν καταλαβαίνω, Φανή, τι εννοείς όταν λες ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Αυτό που λέει η φράση. Είμαι υποχρεωμένος να υπερασπιστώ τα συμφέροντα των εταιριών μου, όσο και της οικογένειάς μου. Το καταλαβαίνετε αυτό, φαντάζομαι. Ναι, το καταλαβαίνω. Μήπως θα τραγικοποιείς λίγο τα πράγματα, πού πάει το μυαλό σου? Ότι μόνο η εξουσία του Διαμαντία Μοιρά μπορεί να βλάψει την Έλσα. Αν μπλοκαριστεί, τότε θα αναγκαστεί να τη βοηθήσει. Πες. Κοίταξε, Δωδά. Σκέφτομαι να παρατήσω το σχολείο. Ναι. Και να βάλω υποψηφιότητα στα καλλιστεία. Όρσε, καμάρι μου. Η Κλέρ είναι λογική γυναίκα. Αν το χειριστείς κατάλληλα, θα καταλάβει ποιο είναι το συμφέρον της φίλης της. Της φίλης της ή το δικό σου? Όσο για σένα, κάνεις ό,τι κάνεις στη συσκέψη σου, φρόντισε τουλάχιστον να ειδοποιήσεις. Κοντεύεις να την τρελάνεις από την αγωνία. Σου απαγορεύω να ανακατεύεις τα προσωπικά μας, κατάλαβες? Δεν θα σου ζητήσω και την άδεια. Μαμά! Σώπα εσύ! Τώρα μιλάω εγώ. Ναι, ο Στράτος είμαι. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αμοιρά, είναι επίγον. Συγγνώμη, κύριε Αμοιρά. Για σας, επίγον. Ο κύριος Στράτος. Δώσ' το μου. Έλα, Στράτο. Ναι, με συγχωρείτε που ενοχλώ τόσο πρωί. Δεν με ενοχλείς, τι είναι? Πρόκειται να δηλώσω το γάμο στο ληξιαρχείο σήμερα. Ποιος, πότε, τι ώρα? Η Ρεγκίνα Καμπά, η δικηγόρος, τώρα εκεί πηγαίνει. Αυτό δεν πρέπει να γίνει σε καμιά περίπτωση. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το αποφύγουμε. Εντάξει, θα το φροντίσω εγώ. Μείνετε ήσυχος. Μόλις έχεις νεότερα, να με ενημερώσεις αμέσως. Εσύ και η μάνα σου. Το έχετε ξεφτυλίσει πια. Πού καφές, παιδί μου, δεν τελείωσα. Καμήλωσε τον τόνο σου, Αντώνη, γιατί μπορώ να υψώσω κι εγώ το δικό μου. Μα σου δείξαμε τη μαμά, ε? Επειδή δηλαδή μας προσέχει τα παιδιά, μπορεί να χώνει τη μύτη της, νομίζω που θέλει. Σε παρακαλώ, πάρα κουβέντα, πάρα πολύ. Δηλαδή. Μην ξαναπιάσεις τη μάνα μου στο στόμα σου. Τότε να μην με πιάνει και γίνει το δικό της. Συμφωνεί. Μάνα είναι, δεν το καταλαβαίνεις. Μπορεί να έχεις δίκιο, δεν λέω. Αλλά όλες οι μάνες τα ίδια κάνουν. Θα αλλάξουμε τώρα τη Γαλάτια. Θα περιμένουμε να μας διαλύσει το σπίτι και μετά θα αλλάξουμε τη Γαλάτια. Εντάξει, εντάξει, θα της μιλήσω. Μπορείς τώρα να ηρεμήσεις. Τι να της μιλήσουμε, ρε. Μας έχει κάνει μαλλιά κουβάρια εδώ μέσα. Σου είπα θα της μιλήσω. Μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Παράτα μας τώρα. Παράτα μας. Πού πας? Όπου θέλω πάω. Οπουδήποτε έξω από εδώ. Αρκεί να ηρεμήσω. Thank you.
Ναι. Έλα, Κλέρι μου, η Ρεγκίνα είμαι. Έλα, κορίτσι μου, τι έγινε? Μόλις τώρα βγήκα από το Δημαρχείο. Το δήλωσα το γάμο. Από εδώ και έπειτα πια η Έλσα μας θα λέγεται κυρία Αμυρά. Αχ, μπράβο, εύχομαι όλα να πάνε καλά. Γιατί αν απορριφθεί η αίτηση για την αποφυλάξη, η Έλσα θα γίνει ράκος. Αν έχω κάποιο νεότερο, θα σε ειδοποιήσω. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα είναι μια πολύ καλή μέρα για όλους μας. Φιλιά. Φιλιά. Τι έγινε? Το πρώτο ευχάριστο. Δηλαδή? Η Έλσα ανήκει και επίσημα πια στην οικογένεια Μοιρά. Μάλιστα. Είναι έξυπνο αυτό τώρα, να πάτε κόντρα στο Διαμαντία Μοιρά? Μου φαίνεται δεν το ξέρεις καθόλου. Γιατί εσύ το ξέρεις? Όχι, όχι. Από ό,τι ακούω όμως είναι σκληρό καρύδι. Σοβαρά? Και τι διδάσκει εδώ ο ποιητής? Ο Αμυράς έχει ένα συγκεκριμένο κώδικα αρχών, τον οποίο ακολουθεί αυστηρά και δεν μετακινείται γιατί έχει δικούς του προσωπικούς νόμους. Τότε την επόμενη φορά που θα το συναντήσω, μην ξεχάσω να του κάνω δώρο την Αντιγόνη. Εύχομαι να κάτσει να τη διαβάσει. Μάλιστα. Και σε τι βοηθάει ο Σοφοκλής στον Αμυρά? Και ο Κρέοντας είχε αιμονή με τους νόμους. Και τελικά δεν την πλήρωσε μόνο η Αντιγόνη, αλλά και ο γιος του. Μπράβο. Βρήκες τον κατάλληλο τρόπο να συναντήσεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Μην ειρωνεύεσαι. Όλες οι ιστορίες της ζωής και της μυθοπλασίας καταλήγουν σε κάποιους αρχέτυπους κανόνες. Κλέρι, ώρες-ώρες αναρωτιέμαι, εάν τη ζωή την ξέρεις μόνο μέσα από τα βιβλία, μόνο μέσα από τη θεωρία. Μην το πιάσουμε το θέμα φιλοσοφικά, γιατί τότε θα σου απαντήσω ότι η ζωή είναι από μόνη της τέχνη. Και στην τέχνη όλα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, εγώ είμαι πολιτικός, μη με μπερδεύεις με την τέχνη. Βγήκα από άλλο ανέκδοτο. Εγώ νιώθω μερικές στιγμές σαν να βγήκα μέσα από τυπωμένες σελίδες. Και το μελάνινο πω ακόμα να το απορροφάει η επιδερμίδα μου. Οι λέξεις να κυλάνε στις φλέβες μου. Ποιος ξέρει. Μπορεί όταν γεννήθηκα οι γονείς μου να με ακούπησαν πάνω σε ένα τόμο, μέσα σε ένα τυπογραφείο. Κλέρι, σ' αγαπάω. Δεν θέλω να τσακωνόμαστε. Δεν τσακωνόμαστε, αγάπη μου. Μερικές φορές αυτό είναι αναπόφευκτο. Αλλιώς θα πεθαίνω από την πλήξη. Απλώς η ιστορία της Έλσας είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαφωνούμε. Ας μην το ξαναπιάσουμε αυτό το θέμα, σε παρακαλώ. Όπως θες. Να ξέρεις όμως ότι έχω άποψη. Και είναι αντίθετη από τη δική σου. Εύχομαι να μην μου το χρεώσεις κάποτε αυτό. Θα δείξει, Άρη. Θα δείξει. Λέγεται. Όλα εντάξει. Η Έλσα Σαράντη παραμένει Έλσα Σαράντη. Σκέτο. Πώς τα κατάφερες? Έδωσα ένα κωδικό σε έναν υπάλληλο του Δημαρχείου για να ψάξει κάτι χαρτιά μου, ο οποίος κωδικός παρέπεπε σε ένα αρχείο που περιείχε ιό. Οπότε με το πληκτρολόγησε ο ιός άρχισε να τρέχει σε όλο το σύστημα του Δημαρχείου και καταλαβαίνετε ότι έβρισε μπροστά του τόσο δυνατή γάμους, την γεννήση, θανάτους. Οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις έχουν διαγραφεί. Είσαι βέβαιος ότι η καταχώρηση του γάμου έχει διαγραφεί? Σιγουρότατος. Πριν από 5 λεπτά πήρα τηλέφωνο πάλι και ρώτησα δίθεν για κάτι χαρτιά μου και μου είπαν ότι το σύστημα έχει πέσει. Όσον αφορά για τον αριθμό πρωτοκόλλου και το δημοτολόγιο, θα φροντίσω εγώ να εξαφανιστούν. Πώς θα γίνει? Έχω τον τρόπο μου, είναι επίσηφος. Με κάνεις περήφανο. Θα τα πούμε αργότερα, Στράτο. Και άκου, σε ευχαριστώ πολύ. Πότε φεύγεις για τις Βρυξέλλες? Την ερχόμενη εβδομάδα. Σο γρήγορα. Περιμένεις κάποιον? Ευτυχώς σας πρόλαβα.
Κύριε Καρπακλή, κάτι σας τάζει. Αμάκο, όλο το έκανα εδώ μέσα. Το θέσατε πολύ γλαφυρά. Τον παρδόν, αλλά ξεφόρτωσα μια παρτίδα χοιρινά και έφερα μπριζόλα δίμετρη. Αυτή δεν είναι μπριζόλα, αυτή είναι σκλαρή κοβά. Είπα να σας τη φέρω να τη φάτε για να καρδαμώσετε. Χριστιανέ μου, μη μιλάς για χοιρινή μπριζόλα πρωί-πρωί να χαρείς. Γιατί είστε βουδίστρια? Όχι, δεν είμαι και ξέρεις γιατί. Γιατί οι βουδιστές δεν κάνουν φόνο. Και εγώ είμαι στο παραπέντε να τον κάνω. Συγγνώμη, μια που αναφερθήκατε για φόνο, όσον αφορά αυτή τη φίλη σας, την Έλσα, τη φώνησα. Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα? Εξαρτάται από τις εκφράσεις που θα χρησιμοποιήσεις. Εμένα με συγχωρείτε. Θα πάω να κάνω ένα ντους. Κάνω δουλειά σου, στο σπίτι σου. Λοιπόν, τι ήθελες να μου πεις, ε? Από την Κορίνα προέρχεται η πληροφορία. Ποια είναι η Κορίνα? Η κοράκλα μου, ναι. Τώρα θα μου πεις ολόκληρη κόρη Καλπακλή για να τη λέει Κορίνα, σώψε την τρελή μάνα της. Βέβαια, βέβαια, έγινε με ρεζίλη στο χωριό. Είναι χαμός, χαμός. Την βάφτισε, έγινε χαμός. Ναι, ναι, είχε πληρώσει τον μπαμπά εκεί πέρα και ήταν μιλημένος. Και την ώρα που περιμέναμε όλοι βαφτίζει η δούλη του Θεού Αρχοντούλα, το όνομα της μάνας μου να χαρεί και λίγο η γριά, πέταξε το Κορίνα. Κατάλαβες, της ήρθε από το Κορίνα Τσοπέι, εδώ σε παρεμένη γυναίκα. Τι σχέση έχουν με την Έλσα τώρα όλα αυτά? Α, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Λοιπόν, η Κορίνα αυτή την Έλσα την είδε στην τηλεόραση και μου λέει, μπαμπά, αυτή η κυρία πριν μισή ώρα από την ώρα που λένε ότι έκανε το φόνο, την είδε στο χαλάδρι να βάζει βενζίνα σε ένα βενζινάδικο. Πώς έγινε δηλαδή? Έβαλε βενζίνα τούρμπο και πετάχθηκε να ξεπαστρέψει τον άλλον? Είναι σίγουρη για την ώρα? Σιγουρότατη. Και την ώρα ήταν με τον παπάκι του κόμμανου μου και βάζανε βενζίνα. Και αυτή και κοίταγε συνέχεια την ώρα, γιατί τη είχα πει ότι έτσι και αργήσει να γυρίσει στο σπίτι, θα την κουρέψω. Ξέρεις τι μου λες τώρα? Έχει συνέστηση τι μου λες. Ποιον έχεις μετά? Τον Κωστόπουλο. Μωρό μου, εχθές το βράδυ ήταν υπέροχα. Θα μπορούσαν όλα μας τα βράδια να είναι υπέροχα. Σου υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Για ποιο λόγο να πιστέψω ότι αυτή τη φορά κάτι θα αλλάξει? Γιατί σήμερα το πρωί, δηλαδή από χθες ξεκίνησα, τσακώθηκα με τη Δώρα. Τόσα χρόνια και με τη Δώρα δεν είχαμε τσακωθεί ποτέ, αλλά δεν ξέρω να... Σήμερα ένιωσα ότι πνίγομαι πια. Αισθάνθηκα ότι πνίγομαι πολύ. Μάλιστα. Μετά από τόσο καιρό που σου λέω πόσο εγώ υποφέρω, πόσο εγώ πνίγομαι, έπρεπε να το αισθανθείς εσύ πρώτα για να αρχίσεις να μιλάς για διαζύγιο. Δεν πειράζει. Ας είναι και έτσι, αν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα. Ας είναι και έτσι. Τώρα μου ρωτώ, γιατί αντιδράσεις έτσι, γιατί είσαι τόσο αρνητική? Σε παρακαλώ, εγώ μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί όποτε ακούω το όνομά της κάτι με πιάνει. Τι να πω, φυσιολογική γυναική αντίδραση. Καλά, και σκέτο γυναίκα μου που τη λέω, πάλι κάτι σε πιάνει. Πώς να τη λέω δηλαδή τη γυναίκα? Εντάξει. Εντάξει, Αντώνη. Χαλαρά προς το παρόν. Πάω για άλλη μια φορά πάσω. Φεύγω. Καλό μάθημα. Βλάση, συνειδητοποιείς πόσο σημαντική είναι αυτή η μαρτυρία? Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να ανατρέψει τα πάντα? Απλά εγώ σκέφτηκα πώς είναι δυνατόν να βάζει βενζίνα στο χαλάδρι και σε μισή ώρα να προλάβει να κατέβει στην παραλιακή ή να πάει στον μπουζουξίδικο. Γι' αυτό ήρθα και σου το είπα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πληροφορία που μου δίνεις είναι πολύτιμη. Όμως θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Πες το και θα γίνει. Αυτό που ξέρεις εσύ και η Κορίνα προς το παρόν δεν πρέπει να το μάθει κανένας άλλος. Έχει μεγάλη σημασία. Για να του λες εσύ κάτι θα ξέρεις. Παρεμπιπτόντως χαίρομαι πάρα πολύ που αρχίσαμε να μοντάρουμε τον Ανικό. Άντε με το καλό τώρα να φτάσουμε και στο ρε. Αμα μιλάμε τόση ώρα και έχουμε ξεχάσει τα κρέατα εκτός του ψυγείου, ε. Μην ανησυχείς, θα τα βάλω εγώ. Να πηγαίνω κι εγώ. Έχω αφήσει το μικρό στο μαγαζί. Θα του ζητάνε κατσικάκι, θα του δίνει χοιρινό. Καταλάβατε. Λοιπόν, είστε πανηδί. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έγινε? Αποφάσισε να φύγει? Εντάξει, μωρέ, δεν είναι κακός άνθρωπος. Τσιμπούρι είναι. Τι ήθελε? Τίποτα, κάτι για τα Λούκια, κάτι πότε θα πάμε όλοι μαζί με ζέδες, τα παιδιά του που του δημιουργούν προβλήματα, όλα αυτά σε μια σουρεαλιστική σύνθεση. Έτοιμος να φύγουμε? Έτοιμος. Σε μισό λεπτό. Μαμά, αρκετά, σε παρακαλώ, αρκετά. Ακού να σου πω, Δωροθέα. Α, τώρα έγινε και Δωροθέα. Τι έγινε?
Πήραμε αποστάσεις για να κάνουμε πιο εύκολη την επίθεση. Μάνα είναι. Δεν μπορώ να βλέπω την κόρη μου δυστυχισμένη και να μην μιλάω. Μόνο αν με φημώσεις. Καταρχάς, ποιος σου είπε ότι εγώ είμαι δυστυχισμένη? Α, ναι, δε φαίνεται. Λάμπεις από ευτυχία που έχεις ρέψει τα πόδια σου. Γιατί πολύ απλά, μανούλα μου, τις ώρες που εσύ κάθεσαι και παίζεις μπίριμπες και δεν έχεις καμία έννοια στο κεφάλι σου, εγώ κρατάω ολόκληρη οικογένεια. Μα γι' αυτό το λέω, καρδιά μου. Επειδή αυτή την οικογένεια την κρατάς μόνο εσύ. Ο άντρας σου κάτι άλλο κρατάει. Μην πω καμιά χοντράδα. Δεν χρειάζεται. Την είπες ήδη. Αλλά αυτή είναι η τελευταία φορά που σου το επιτρέπω. Τι σου έχει κάνει ο Αντώνης, ε? Μου λες. Τι προσπαθείς να κάνεις? Να με κάνεις να χωρίσω? Δεν το καταλαβαίνεις ότι ο Αντώνης είναι όλη μου ζωή? Μα γι' αυτό στα λέω, καρδιά μου. Επειδή το βλέπω ότι είναι όλη σου η ζωή. Αλλά η ζωή δεν αρχίζει και σταματάει με τον Αντώνη. Με οποιονδήποτε Αντώνη. Αυτός κάτι σκαρώνει. Δεν θες να το δεις? Δικαίωμά σου. Κάνε τα στραβά μάτια. Εγώ πάντως δεν μπορώ να τσακώνομαι άλλο μαζί σου για αυτό το θέμα. Δεν το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα σου αποδείξω ότι έχεις άδικο. Θα το λύσω εγώ αυτό το θέμα που λες. Ποιο θέμα δηλαδή, που είμαι σίγουρη ότι δεν συμβαίνει τίποτα? Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εγώ πάντως δεν μπορώ να κάθομαι με σταυρωμένα τα χέρια και να βλέπω όλα αυτά να γίνονται εδώ μέσα. Και αφού δεν θέλεις να με αφήσεις να ανοίγω το στόμα μου και να λέω αυτά που σκέφτομαι, νομίζω πως ήρθε η ώρα να χωρίσουμε τα τσανάκια μας. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Εδώ και τώρα. Με απειλείς? Από τον εαυτό σου απειλείς, αγάπη μου. Και από τις επιλογές σου. Φρόντισε να βρεις κάποιον άλλον να σου κρατάει τα παιδιά. Αντίο. Έκπληξη. Κοίτα, συνολάκι. Καλό, ε? Μη φανταστείς, από πανέρι. Τι έγινε, τι προσχέδια είναι αυτή? Βέβαια, εσύ μια χαρά πήγες στη βόλτα σου. Νωρίς δεν γύρισε. 5 μέρες ήταν η αδειά σου. Βαρέθηκα. Τι να έκανα. Πήγα στον κήπο, τάισα τις πάπιες, έκανα βόλτες πάνω κάτω με το μετρό. Έριξε και μια σφαλιάρα σε ένα τσαντάκι. Ακόμα ψάχνει να βρει το σαγόνι του. Ρε, πώς κατάντησε ρε έτσι η Αθήνα, ρε? Γέμισε εγκληματίες. Πάει, χάλασε η κοινωνία. Ενώ εδώ εμείς είμαστε σε αναμορφωτικό ίδρυμα. Κλέψαμε, σκοτώσαμε, αλλά το σύστημα θα μας αναμορφώσει. Δεν μπορείς να πεις, ε? Κούνια που του κούνεγε. Δεν είχες κανέναν να παναδέεις, φίλο, συγγενή? Όχι, μωρέ. Προτιμώ το σπίτι μου. Πού είναι το σπίτι σου? Α, εσύ σε βλάκα, τελείως μιλάμε, έτσι. Εδώ, ρε. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ μέσα έχω περάσει μια ολόκληρη ζωή. Εγώ δεν ξέρω αν θα το άντεχα. Πίστεψέ με, πριγκιπέσα. Από το λίγο που σε κόβω, πράγματι δεν θα το άντεχες. Γι' αυτό και σκέφτηκα 5 πραγματάκια για την περίπτωσή σου. Μίλησα κάτω με τους έτσι. Τους έτσι? Ναι, ρε. Τα μεγάλα κεφάλια. Κανόνισα να μην σε πάνε σε άλλη πτέρυγα. Αρκεί να φροντίσεις να μην μάθει κανείς ότι είσαι εγκαστρωμένη. Γιατί τότε θα σε πάνε σούπιτη στις μωρομάνες. Και πίστεψέ με, δεν είναι το καλύτερο. Καλά, και το μωρό, οι εξετάσεις, η παρακολούθηση που χρειάζεται. Θα παραπονεθείς ότι σε πονάει το στομάχι σου και θα σε πάνε στο ιατρείο. Εκεί υπάρχει δικός μου άνθρωπος που είναι μιλημένος. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Κάποιες ενοχές τα σέρνω κι εγώ. Προσπαθώ να τις ξεπληρώσω με καλές πράξεις. Μην το ψάχνεις. Τυχερή είμαι. Καλά, αυτό ας να το δείξει ο καιρός. Τι θέλω να πω. Ναι, το μήνυμα που μου είπες να στείλω σε αυτόν τον... Πώς τον είπαμε? Το λάμπι μου, ρε. Το έστειλα. Και πώς το πήρε? Πώς θα τον πάρει, δηλαδή? Τον άδειασες, ρε, τον τύπο. Τον άδειασες. Θέλεις να πετάξει από τη χαρά του? Λοιπόν, για λέγε. Να φωνάξω το φύλακα να σε πάει στο γιατρείο. Ναι, φώναξέ το. Ακόμα δεν το πήρα στα μάτια της κυρίας Ζαμπέτοπλη. Γιατί, ρε μεγάλε? Γιατί έτσι δεν γουστάρω, ρε Θοδωρή. Λοιπόν, Λαμπή, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.
Τα έχεις διαλύσει όλα. Τη ζωή σου, το μαγαζί. Είσαι ο αδελφός που θέλω πάντα να έχω. Αλλά δεν γουστάρω να σε βλέπω, ρε φίλε, να γίνεσαι ρετέλη για μια γκόμενα. Και εσύ τι κόλλημα τραβάς, ρε. Εγώ, αφού σου το γράψε η γκόμενα, δεν γουστάρει πια, ρε. Ωραία, γουστάρω εγώ. Λοιπόν, τέρμα, τελείωσε τη συνεταιρική. Δεν θα δω εγώ τις επενδύσεις μου σε αυτό το μαγαζί. Να γίνεται χαρτομάτιλα για να σκουπίσεις εσύ τα δάκρυά σου, ρε μάγκα. Καλημέρα. Είμαστε. Φυσικά και σε θυμάμαι, ρε φίλε. Έχω φέρει το αμάξι απ' έξω, μπορείς να το ρίξεις μια ματιά. Ναι, γιατί όχι. Ωραία, πήγαμε. Α, οι φίλοι σου άφηκαν στη φυλακή που παραλίγο να παρεξηγηθούν με τις φουράλες που μιλούσαμε για αυτή. Ζωτώματες, έτσι. Γιατί σε αποφυλάκηση απορρίφθηκε. Και πού το ξέρεις? Το άκουσα στο ραδιόφωνο. Και πού ξέρεις την φίλη μου? Το κατάλαβα από τον τρόπο που αντέδρασε όταν σου μίλησα για αυτή. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ λυπάμαι πάντως που πήραν τα πράγματα τέτοια εξέλιξη. Έτσι. Θα τα πούμε. Εντάξει. Ναι, μια χαρά. Αύριο θα είναι έτοιμο. Hey, χαιρετώ. Στο καλό. Γιατί απορρίφθηκε η νέα μόρφη. Το βρει φεύγω. Και τα μάξι της κυρίας Αμπέτογλου. Χαίστο μόνο. Όλο και καλύτερα. Σε θυμάμαι από μικρή. Εννοώ τα φυτά. Κάθε φορά που είχες πρόβλημα, τα φυτά ήταν το αποκούμπι σου. Περιβάλλεις. Απλώς είναι το αγαπημένο μου χόμπι. Μ' αρέσει η Κυπουρική. Να θυμηθώ τότε που χώρισες με τον άντρα σου που ήσουν στον κήπο από τις 7 το πρωί μέχρι τα μαύρα μεσάνυχτα. Εντάξει, ας πούμε πως έτσι εκτονώνουμε. Μπορώ να θυμηθώ τότε που ο εκδοτικός οίκος πήγαινε για φούντο πως πέρασες ένα μήνα αγκαλιά με τις ορτανσίες και τσαμπαρόριζες. Ακόμα και να έχεις δίκιο, πού θες να καταλήξεις? Λες. Τι τρέχει τώρα? Πώς λέμε στην Έλσα ότι απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκησής της, μου λες? Αυτό τρέχει. Αυτό είναι ένα αγκάθι. Ούτε εγώ ξέρω πώς να της το πω, ούτε πώς να την αντιμετωπίσω. Υπήρξε μια εξέλιξη, κάτι προσδόκητο. Καλό ή κακό? Η κόρη του περιβόητου κυρίου Καλπακλή. Του τρομερού γείτονα. Του τρομερού γείτονα. Είναι σίγουρη ότι είδε την Έλσα μισή ώρα πριν από την ώρα του φόνου σε ένα βενζινάδικο στο θαλάνδι κοντά στο σπίτι της. Αυτό μπορεί να είναι πολύ θετικό, αλλά πρώτα πρέπει να μετρήσουμε το χρόνο. Να δούμε. Συγγνώμη. Ναι. Φίλιππε, τι έκπληξη είναι αυτή. Φυσικά και έχω περάσει τον αριθμό στο μήνυμα. Με την Κλέρι μου. Έλα, θα τα πούμε το βράδυ στο σπίτι. Κι εγώ. Κι εγώ. Τι σου είπε και εσύ του είπες κι εγώ, κι εγώ. Να μην σε νοιάζει, εντάξει. Δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι για σένα. Θα με το γνωρίσεις. Έχω κρατήσει ποτέ τίποτα κρυφά από την Κλέρι μου. Αλλά άσε να τον γνωρίσω κι εγώ πρώτα λίγο καλύτερα. Τι έγινε? Σε προσέξανε? Έλα, λέγε, όλα καλά. Καλύτερα δεν γίνεται. Εδώ είσαι εσύ. Γιατί δηλαδή εσύ που περιμένες να είναι, στο σολάριο? Έχεις επισκέψεις. Ευχαριστώ. Τι έπαθε πριν αυτή και πήγε στο γιατρό? Έχει πρόβλημα στον προστάτη, σε νοιάζει? Εσύ δεν μου έχεις ζητήσει να τα μαθαίνω όλα εδώ μέσα και να στα λέω? Τώρα σου γύρισε το μάτι ανάποδα, ε? Να τα μαθαίνεις, ναι. Αλλά στο δικό μου το κελί μπορώ να τα μάθω και μόνη μου. Α. Mm. Αφού ελέγχεις τόσο καλά το κελί σου, θα ξέρεις βέβαια ότι η Φανή μπαίνει και βγαίνει εδώ μέσα κάθε λίγο και λιγάκι όταν λείπεις και έχει παρεδώσει με την κυρία. Λέγε, τι είδες? Τον Αρχάγγελο με τον Κρίνο. Λέγε, γαμώ το, τι είδες? Αφού τα ελέγχεις όλα, θα ξέρεις. Φεύγω τώρα γιατί η Σόνια θα μου βάψει τα νύχια. Έχει φέρει ένα μανό, καφέ σκούρο, ψώνια.
να σας βλέπω και τους δύο εδώ μαζί, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά, έτσι δεν είναι? Μωρό μου, πώς είσαι? Δεν έχω σταματήσει ούτε λεπτό να σε σκέφτομαι. Άστα αυτά. Και δώσ' μου σε παρακαλώ μερικές απαντήσεις, τα ίσα. Η αίτηση υποφυλάκησή σου απορρίφθηκε. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο ευχάριστο που θα πρέπει να μάθω? Δήλωσα το γάμο σας στο Δημαρχείο. Από εδώ και πέρα πια είσαι και επίσημα, κυρία Μοιρά. Και τι νόημα έχει αυτό? Τι νόημα? Έχεις το όνομά μου. Είσαι γυναίκα μου. Και νομίζεις ότι αυτό αλλάζει τίποτα? Ναι. Καλημέρα. Με θυμάστε, είχα περάσει για το διαμέρισμα. Α, ναι. Θυμάμαι. Ναι, πέρασα μια βόλτα από τη γειτονιά και πάω να περάσω. Σκεφτήκατε καθόλου την πρότασή μου για το διαμέρισμα? Για να είμαι ειλικρινής, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Δεν είχα το χρόνο δηλαδή. Κατάλαβα, μάλλον πέρασα σε άσχημη στιγμή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο άσχημη. Τέλος πάντων, δεν το έχω ξεχάσει, θα το συζητήσω με τον άντρα μου και... Μάλιστα, μήπως να κλείναμε κάποιο ραντεβού καλύτερα? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα. Το πρόγραμμά μου είναι πολύ φορτωμένο. Καλά, εντάξει, δεν θέλω να σας πιέσω. Εδώ είναι τα τηλέφωνά μου. Όποτε μπορέσετε, κάντε μου ένα τηλέφωνο. Ναι, φυσικά. Εντάξει. Με συγχωρείτε για την ενόχληση και πάλι. Yeah. Γεια σας. Όλα τα είχαμε τώρα. Εσύ μας έλειπες. Πώς μπορείς και μιλάς έτσι? Αναρωτιέσαι για το πώς μιλάω όταν βρίσκομαι εδώ μέσα ανάμεσα σε εγκληματίες με το παιδί σου στην κοιλιά μου. Ελζά, αν εσύ δεν συνεργαστείς, η δική μας η κόπη είναι μάταιη. Αποφάσισε τι θέλεις. Λοιπόν, ακούστε με καλά και οι δυο σας. Αυτό το φόνο δεν τον έκανα και το ξέρετε πολύ καλά. Όπως επίσης ξέρω ότι πρόκειται να μείνω πολύ χρόνο εδώ μέσα. Ή μάλλον για την ακρίβεια πολλά χρόνια. Δεν είναι έτσι, ρε μωρό μου. Θα το παλέψουμε. Θα τα καταφέρουμε, θα δεις. Βαρέθηκα και τις υποσχέσεις σας και όλα αλήθεια σας λέω. Βαρέθηκα. Κοίτα, αν είσαι έτσι, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στέφανε, ο μόνος λόγος που προσπαθώ και κάνω υπομονή είναι για το παιδί μας. Αυτό το παιδί θα το πάρεις εσύ και θα το μεγαλώσεις μακριά από εδώ. Αυτό με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο. Σαράντι, το επισκεπτήριο τέλειωσε. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Η φυλακή έχει κανόνες, κυρία μου. Πάμε, Σαράντι. Ακούς, Σαράντι με φωνάζουν εδώ μέσα. Τι έγινε, άσχημα νέα? Απέρριψαν την αίτησή μου για αποφυλάκηση. Καλή αρχή. Θα το συνηθίσω. Δεν θέλω να το συνηθίσω. Καταλαβαίνεις! Δεν είναι η ζωή μου αυτή! Ηρέμησε! Ηρέμησε! Έχεις και ένα πιτσιρικά να νοιαστείς τώρα. Μην το βάζεις κάτω. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου βρεις ένα ηρεμιστικό. Σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Ένα ηρεμιστικό. Ηρεμιστικό στην κατάστασή σου. Έχεις τρελαθεί τελείως. Εκτός βέβαια αν θέλεις να το ρίξεις και δεν τολμάς να το παραδεχτείς. Τότε αντί να χαπακώνεσαι, σου κλείνω ένα ραντεβού με τον γιατρό και ξαναβλέπεις το μωρό στο καλάθι των σκουπιδιών. Αυτό γουστάρεις, λέγε! Δεν ξέρω αν είναι εγωιστικό, αλλά εγώ το θέλω πολύ αυτό το παιδί. Εγωιστικό θα ήτανε αν το κομμάτιαζε στο χασάπι. Έτσι τον λέμε εδώ το γιατρό. Δοκτορά στην έκτρωση ο τύπος. Η κυρά μας η μαμή με το χασαπομάχαιρο. Άκουσέ με, ρε. Άκουσέ με. Πήρες τη σωστή απόφαση. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ είμαι. Και να ήθελες να το ρίξεις, δεν θα σε άφηνα. Αυτό το παιδί είναι ένας σκοπός. Είναι ένας λόγος για να συνεχίσει να υπάρξει εδώ μέσα. Κατάλαβες? Ναι. Α, ο επισκέπτης φάντασμα. Καλημέρα. Καταρχάς έχω την εξής απορία. Όλα αυτά που διαβάζεις, διαβάζονται όντως? Τι εννοείς αν διαβάζονται? Όχι, δεν λέω ότι εντάξει, τα βιβλία είναι καλό πράγμα, αλλά όλα αυτά που γράφω μέσα δεν ξέρουμε τι είναι, ας πούμε. Ας πούμε, ο συγγραφέας που τα γράφει είναι κανένας βλαμμένος. Πρέπει δηλαδή εγώ να χάσω ένα μήνα από τη ζωή μου για να τον πάρω πρέφα. Ένα μήνα σου παίρνει να διαβάσει ένα βιβλίο? Όχι, θα. Αν έχουν και εικόνες, θα τελειώνω πιο γρήγορα. Σήμερα ήρθες να αγοράσεις βιβλία? Όχι, τα βιβλία για μένα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που με απασχολεί είναι το θέμα της Κορίνας. Τι?
Συνέβη κάτι με την κόρη σου? Κοίταξε, Κλέρι, μην με παρεξηγείς, αλλά το ξανασκέφτηκα το θέμα. Δεν θέλω η κόρη να αναμπλέξει αυτή την υπόθεση. Είναι πολύ μικρό παιδί. Σου το λέω για άλλη μια φορά, μην με παρεξηγείς. Ίσως έκανα και λάθος που σου το είπα. Κατάλαβα με, πατέρας είμαι. Λάθος για ποιο λόγο? Κοίταξε, αν ήμουν εγώ μάρτυρας, δηλαδή να πέσω ακόμα και στη φωτιά αν είναι να σωθεί κάποιος αθώος, αλλά η κόρη να είναι ανήλικο παιδί. Σε καταλαβαίνω. Παιδί σου είναι. Μήπως αν βρίσκαμε ένα διαφορετικό τρόπο να μην φανεί η Κορίνα. Μα εδώ μιλάμε για τους αμοιράδες. Βρωμάει η υπόθεση από παντού. Δεν χωράει σε αυτά διαφορετικός τρόπος. Είναι σαν να μου λες να γίνει η Κορίνα τείχος, να ξυστεί πάνω της ένας ελέφαντας. Θα τελειώσει την Κορίνα ο ελέφαντας. Επομένως, τι μου λες? Να μην υπολογίσω σε αυτή τη μαρτυρία? Δεν θα την αφήσει να καταθέσει? Κοίταξε να δεις, δεν είναι μόνο η Κορίνα που είδε την Έλσα, την είδε ο Βεσινάς. Την είδε και τόσοι άλλοι. Γιατί δεν βγαίνει κανείς να καταθέσει? Γι' αυτό σου λέω, βρωμάει η υπόθεση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χαίρομαι που το καταλαβαίνεις. Πραγματικά δηλαδή χαίρομαι. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω εγώ ντουγκρού έτσι την Κορίνα να πάει να πέσει στο στόμα του λύκου. Πρέπει να την προστατεύσω. Είναι ανήλικο παιδί. Εξάλλου όλοι αυτοί που έχουν δει, ας πούμε, την Έλση στο Βεζινάδικο και μπορούν να τις εξασφαλίσουν κάποιο άλοθη, γιατί δεν βγαίνουν να πούνε κάτι? Μην παρεξηγείς. Όχι καθόλου. Η Κορίνα είναι η κόρη σου. Έχεις καθήκον να την προστατέψεις. Για σκέψου όμως, όταν η Κορίνα αργότερα συνειδητοποιήσει πως με τη μαρτυρία της θα μπορούσε να αθωώσει μια γυναίκα που κατηγορείται άδικα για φόνο. Άδικα, Βλάση. Τι να πω τώρα, μου βάζεις δύσκολα. Όχι εγώ. Οι περιστάσεις. Ανησυχώ πολύ, πατέρα. Είναι έτοιμη να καταρρεύσει. Κι αν η Έλσα πέσει, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να σταθώ όρθιος. Εσύ είχες πάντα πρόβλημα να σταθείς μόνος σου όρθιος. Ήρθα να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Πρέπει να με βοηθήσεις. Είναι έγκυος. Κουβαλάει το εγγόνι σου, δεν σε νοιάζει καθόλου αυτό? Και βέβαια με νοιάζει. Εγώ τη λύση όμως την έχω ήδη προτείνει. Εσύ επιμένεις να αρνείσαι. Αν λύση εννοείς το διαζύγιο, ξέχασέ το. Εγώ το ξεχνάω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ πρέπει να θυμάσαι ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να τη βγάλεις από εκεί μέσα. Γιατί όλη αυτή η επιμονή, αυτό το πείσμα? Γιατί κάποτε τα πράγματα ήταν πιο απλά. Μάθαινες τους κανόνες του παιχνιδιού και έπαιζες. Τώρα χρειάζεσαι δεκάδες ανθρώπους να ψάχνουν να βρουν ποια οικονομικά συμφέροντα κρύβονται πίσω και από την παραμικρή ανταγωνιστική σου εταιρεία. Γιατί αυτή η μικρή εταιρεία μπορεί ξαφνικά από το πουθενά να βρει υποστηρικτές και να μας εξαγοράσει όλους. Εγώ ήρθα εδώ και σου μιλάω για εμένα και την Έλσα. Και εσύ σκέφτεσαι εταιρείες και εξαγορές? Τόσο πορωμένος είσαι. Μιλάμε για business, Στέφανε. Για συμμαχίες. Για φίλους και εχθρούς. Εχθρούς που κάποτε τους αναγνώριζες εύκολα και τους αντιμετώπιζες. Ναι. Και αν σας πολυζορίζανε, φτιάχνατε μία μακρόνισο και τους ξαποστέλνατε, έτσι? Τότε ναι. Τώρα δεν χρειάζεται. Τώρα διαθέτουμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους. Δεν ήρθε εδώ να μου κάνεις μαθήματα καπιταλιστικής οικονομίας? Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Γιατί νιώθω ότι τελικά δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Τι να καταλάβω? Ότι σε όλο αυτό το σύστημα ο εχθρός σας είναι η Έλσα? Αυτό έχεις καταλάβει εσύ από όλα όσα σου είπα. Δεν είναι προσωπικό, αγόρι μου. Η οποιαδήποτε Έλσα, είτε το κάνει συνειδητά είτε όχι, δεν μπορεί να σταματήσει τη μηχανή. Υπάρχουν ευθύνες απέναντι σε αυτή τη χώρα. Και μπροστά σε αυτές τις ευθύνες, η Έλσα είναι μια αναλώσιμη μονάδα. Είσαι παρανοϊκός. Έχεις παρανοήσει τελείως. Χρειάζεσαι γιατρό, χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρω ότι έχετε αναλάβει την υπόθεση της Έλσας. Και ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι μου ζητήσατε για να αθωωθεί. Καρυπίδες, είπατε.
Λάμπεις καρυπίδες. Μάλιστα. Έχω ένα φαναρτζίδικο. Ερχόταν εκεί συχνά η Έλσα, όσο συχνά πήγαινα κι εγώ στο μαγαζί που δούλευα. Είχατε σχέσεις με την Έλσα? Όχι ακριβώς. Βασικά, εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί της. Η Έλσα το γνωρίζει? Ναι. Αφού ήμουν κάθε βράδυ στο μαγαζί που δουλεύει. Βέβαια, αυτό δεν της άρεσε. Γιατί παρόλο που μ' αγαπούσε, που με συμπαθούσε για να είμαι ακριβής, καμιά φορά το ενδιαφέρον μου της γινότανε βάρος. Και γιατί ήρθατε σε μένα? Έμαθα ότι απορρίφθηκε η αίτηση που έκανε για αποφυλάκηση. Και ήθελα να βοηθήσω. Με ποιο τρόπο? Δεν ξέρω, αλλά το βράδυ που έγινε ο φόνος ήμουνα στο μαγαζί. Τι σχέση, δηλαδή, πόσο μέσα είσαστε στη ζωή της Έλσας? Εγώ δεν είμαι. Η Έλσα είναι μέσα στη ζωή τη δική μου, γι' αυτό ήρθα. Μπορεί να σας χρειαστώ σαν μάρτυρα, αφήστε με να το σκεφτώ. Εντάξει, πάντως εγώ είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Κύριε Καρυπίδη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Έχετε κάποια σχέση με το φόνο? Τι έγινε, Στέφανη? Δεν έχεις πια άλλο τρόπο να με αντιμετωπίσεις παρά να με βγάλεις τρελό? Επειδή εγώ αντιμετωπίζω τις ευθύνες μου ενώ εσύ τις αρνείσαι? Τις ευθύνες της τσέπης σου εννοείς? Είναι πολύ αργά, αγόρι μου, να αρχίσεις τώρα την επανάστασή σου. Χάρη σε αυτή την τσέπη είσαι ό,τι είσαι. Το σύστημα είναι πολύ ισχυρό. Γιος μου ξεγιός μου, αν του πας κόντρα θα σε λιώσει. Και δεν θα έχω καμία ενοχή γι' αυτό, πίστεψέ με. Εσύ είσαι το σύστημα, πατέρα. Είμαι κι εγώ ένα κομμάτι του, δεν το αρνιέμαι. Και το χαίρεσαι, φαντάζομαι. Πώς να σου το εξηγήσω πιο απλά, ρε αγόρι μου? Το χρήμα στην αρχή το χρησιμοποιείς για να πετύχεις το σκοπό σου. Μια καλύτερη ζωή, ας πούμε. Στη διαδρομή όμως αντιλαμβάνεσαι ότι οι όροι αντιστρέφονται. Από κάποια στιγμή και μετά το χρήμα γίνεται αυτοσκοπός. Γίνεται αφεντικό σου. Και δεν υπάρχει διαφυγή, ούτε επιστροφή. Είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτό και μόνο το δρόμο. Τελικά έχεις δίκιο όταν λες ότι δεν σου μοιάζω. Εγώ ήρθα εδώ να σου μιλήσω για απλά ανθρώπινα συναισθήματα. Για τη γυναίκα που αγαπάω, για το εγγόνι σου, που θα θέλει να μεγαλώσει την αγκαλιά σου και να ακούει από σένα τη Χιονάτη και τους 7 νάνους. Όχι το πώς δουλεύει το σύστημα. Γιατί δεν το βλέπεις διαφορετικά? Η Χιονάτη όλη μέρα ξάπλωνε και οι νάνοι δουλεύανε για χάρη της. Και τα παραμύθια ακόμα είναι μέσα στο σύστημα. Και κάτι ακόμα, Στέφανε. Τι? Εγώ το γιο μου δεν τον ήθελα νάνο, αλλά γίγαντα. Εγώ με το φωνώ. Καλά δυνατά που λέτε. Πώς σας πέρασε κάτι τέτοιο από το μυαλό, δεν κατάλαβα. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι υποχρεωμένη να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εσείς είπατε ότι την αγαπάτε, είστε ερωτευμένος. Ναι, εντάξει, αλλά άμα είσαι ερωτευμένος με κάποιον, δεν του καταστρέφεις τη ζωή, έτσι ξέρω εγώ. Μια φορά δεν τις ελέγχεις τις καταστάσεις. Ο έρωτας είναι πάθος. Και το πάθος έχει καταστροφή. Κοιτάξτε, εγώ ήρθα εδώ να βοηθήσω. Όχι να σας ακούσω να με κατηγορείτε. Δεν θα κάνω ποτέ κακό στην Έλσα. Μάλλον φαίνεται κανένα λάθος που ήρθα. Καλύτερα να φύγω, άμα είναι. Καθίστε. Ομολογώ ότι ο τρόπος μου ήταν λίγο άκομψος, αλλά καταλάβετε με, είμαι υποχρεωμένη να κάνω τέτοιου είδους ερωτήσεις. Την αγαπάτε, ε? Γι' αυτό ήρθα. Για να με συμβουλέψετε να κάνω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Thank you.
Τι έπαθες ξαφνικά? Έχω αργήσει, αγαπητέ μου. Πρέπει να φύγω. Ναι, βέβαια. Να μην ανησυχεί και η γυναικούλα σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε με να το χειριστώ εγώ. Ξέρω. Εντάξει, Αντώνη, εντάξει. Σε αφήνω να το χειριστείς. Όλα τα πράγματα εσύ τα χειρίζεσαι εξάλλου. Ακόμα και εμένα. Γεια σου, αγάπη μου. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Η κυρία Δώρα Σαρή. Ίδια. Συγγνώμη για το κατάλληλο της ώρας, αλλά έπρεπε να σας μιλήσω. Παρακαλώ, ποια είστε? Κάποια που θέλει το καλό σας. Αλήθεια, κυρία Σαρή. Γνωρίζετε ότι ο άντρας σας έχει ερωμένη?